Αλλά παρεπιπτόντως τώρα που το θυμήθηκα, γιατί εγώ είμαι καλός άνθρωπος και δεν θέλω εκείνη την ώρα να απαντάω. Είχε πει κάτι ο Βασίλης στην περασμένη εκπομπή ή την προπερασμένη κιόλας για το πρωτάθλημα του 2008 του Βάλνερ. Okay. Ναι, ναι. Το πρωτάθλημα το 2008, για να αποκαταστήσουμε μια ιστορική πραγματικότητα. Καταρχάς το διεκδικούσαν τρεις ομάδες. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Μάλιστα ο Παναθηναϊκός επί 30 αγωνιστικών, την 24η, ήταν πρώτος τρεις βαθμούς μπροστά τον Ολυμπιακό. Και με τους βαθμούς που πήρε ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι με την Καλαμαριά. Πάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ενώ είναι πρώτος μακράν την 24η αγωνιστική, δηλαδή 6 πριν το τέλος, και κάνει 3 ή 4 στην Ξάνθη. 4 στον Όφι. Κι άλλο ένα στο γήπεδο του. 3 σερί ήτες. Ποιο του φταίει δηλαδή, ο Ολυμπιακός του φταίει. Μα δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός διεκδικεί σε εισαγωγικά αυτό το πρωτάθλημα. Πάμε στην ΑΕΚ και κλάπει. Πάμε στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ και κλάπει το πρωτάθλημα. Πάμε στην ΑΕΚ. Δεν κλάπει εκτός γηπέδου. Όχι μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο έχασε ο Ολυμπιακός. Έπαιξε με την Καλαμαριά και έχασε. Μπράβο, παρακάτω. Έχασε αυτό το μάτσο. Ωραία, παρακάτω. Τελικά το χασέ. Του βαθμού του πήρε ή του έχασε. Η ΑΕΚ, μισό λεπτό. Η ΑΕΚ το πρωτάθλημα αυτό θα το έπαιρνε. Παρότι ο Ολυμπιακός πήρε τους τρεις βαθμούς από τον αγώνα με την Καλαμαριά, εάν μέσα στο γήπεδο της, στο ΆΚΑ, δεν έφερνε ισοπαλία με τον Άρη, ο οποίος ισοφάρισε στον 90 λεπτό. Έφταιγε ο Ολυμπιακός λοιπόν που ισοφάρισε ο Άρης στον 90 λεπτό. Όχι, ο Ολυμπιακός έφταιγε ότι πήρε λιγότερους βαθμούς και τερμάτισε με περισσότερους. Ήταν πρωταθλήτρια η ΑΕΚ στην ισοβαθμία, διότι τα αποτελέσματα... Τι μου θυμίζετε. Για λιγότερους βαθμούς και περισσότερους. Στο δε πρωτάθλημα Ολυμπιακός το πήρε. Όχι από τους τρεις βαθμούς. Δεν λέω ότι δεν βοήθησαν οι τρεις βαθμοί. Ξυπακούεται. Αλλά το πρωτάθλημα το πήρε προτελευταία αγωνιστική που ο τρελός ο Μήτρογλου, 18 χρονών με άγνοια κινδύνου, έβαλε ένα γκολ στο 92 στο Ολυμπιακός Λάρισα με το σκορ 1-1 από πάσα του Σίσιτς. Με τις δύο ομάδες να παίζουν με 10 παίκτες από μια αποβολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το πρωτάθλημα εκείνο. Το ότι ο Ολυμπιακός έκανε ένσταση είναι αληθές, όπως είναι αληθές ότι έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός ένσταση στο 1-1 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, όπως έκανε ένσταση ο ΠΑΟΚ σε άλλα παιχνίδια. Γιατί έπαιξε αυτό το μάτσο ο Παναθηναϊκός και έχασε. 1-1 ήταν. Έχασε το μάτσο. 1-1 και το κέρδισε. Ναι, δεν έκανε ένσταση όμως. Δεν το κέρδισε. Δεν έκανε ένσταση κανένας. Παναθηναϊκός δεν έκανε ένσταση στο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Στο συγκεκριμένο μάτς, ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε ότι κατακυρώνει το μάτς υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας λόγω της ρήψης της κρατήδας. Σηκώθηκε και έφυγε. Τι λέμε τώρα, παιδιά, ο Παναθηναϊκός. Τι σηκώθηκε και έφυγε. Τι σηκώθηκε και έφυγε από το γήπεδο. Αυτό λέει ο κανονισμός. Για όλες τις ομάδες αυτό λέει. Άμα συνέβαινε αυτό, θα είχε τιμωρηθεί. Τι έγινε, όχι, δεν έγινε ένσταση. Και αν έγινε ένσταση, έκανε ο Ολυμπιακός ένσταση. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ένσταση. Κώστα. Και γιατί εδώ πέρα. Έλα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε για ένα υπαρκτό γεγονός, του Χουανκάρ. Ο Ολυμπιακός έφυγε από την Τούμπα για ένα ανύπαρκτο γεγονός. Το κομφετήρι. Τώρα ξαναγυρίζουμε το ίδιο τέτοιο. Όχι, μην ξαναγυρίσετε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ένα cooling break. Ένα ωραία, Κώστα, εάν ήσουν εκεί που ήταν και έπεφταν αυτά τα κομφετή εκεί που ήταν ο Γκαρθία. Δεν νομίζω να είναι. Μα δεν έπεσε κάτι. Κομφετή αυτό λέω. Σε τραυμάτισε ποτέ κομφετή τη απόκριση? Τραυμάτισε κάποιον κομφετή. Ο κύριος Τσαντάκης και καλή time out. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Καλή τώρα πάμε σε άλλα. Πιο, σε άλλα να πάμε. Σε άλλα. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό νομίζω. Τέλος πάντων, καλά δεν εξαντλείται. Ένθεν και ένθεν. Ένθεν και ένθεν. Κοίταξε κάποιον κάποια θέματα. Η Ριζούπολη του Βάλνερ του 18. Η κλοπή, αυτά είναι θέματα ανεξάρτητα. Δεν είναι καλά, εντάξει. Αυτά... Όταν χάνει okay. τα πρωταθλήματα, πάντα σκέφτεσαι κάτι και εμεί λέμε τι πρέσπε και τα διάφορα. Του Δούρου κλπ. Πάντα όλοι κάτι λέμε, παιδιά, για να. Ναι. Οι πρέσπε. Τρομερό αυτό. Εντάξει, κάποια είναι αντικειμενικά. Κάποια πρέπει να τα βλέπουμε αντικειμενικά. Κάποια ήταν οι πρέσπε, πέρσι ήταν. Η μισή που το λέω αυτό δεν ξέρουν που είναι οι πρέσπε στο μεταξύ. Η μισή που το λέω αυτό. Δεν ξέρουμε που είναι οι πρέσπε. Μια χαρά. Όχι εσύ, δεν λέγε εσένα. Δεν λέγε εσένα. Η μισή που το λένε, λέω. Δεν λέγε πρέσπε. Δεν λέγε εσένα. Έχουμε διάλειμμα τώρα. Του στείλανε και στι πρέσπε. Όχι, θα επανέλθω. Γιάννη σε παπαδάκι. Θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Θα επανέλθω. Θα κάνουμε και έτσι μια. Κάποιες ιστορικές αναδρομές, όπως είναι η εκπομπή που έχει ξεκινήσει ο Παπαχελάς και λέει η σκοτεινή δεκαετία. Και κάνουμε ένα τέτοιο δοκιμαντέρ. Ένα σας θυμάται με το Σκλαβούνο. Ότι... άνετα. από σκοτάδι άφθονο. από σκοτάδι άφθονο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σκοτεινές δεκαετίες. Λοιπόν,